Παιδιά, πραγματικά αυτό το ένθετο είναι καταπληκτικό, έτσι. Θυμίζει ένθετα αθηναϊκών εφημερίδων. Μπορώ να πω ότι και από πολλές αθηναϊκές εφημερίδες είναι πάρα πολύ καλύτερο. Το λέω κυριολεκτικά για να τριχιάζω. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία προσπάθεια. Θεωρώ να την αγκαλιάσει και πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να την αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, διότι δύσκολα βλέπεις ένα τέτοιο περιοδικό, τόσο θεματικό, τόσο ωραίο, καλοτυπωμένο, ενημερωτικό, για όλο τον τόπο. Έναν ολοκληρωμένο τουριστικό οδηγό για την Ηλία παρουσίασε η εταιρεία Multi Productions, που δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στον χώρο της διαφήμισης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον απαραίτητο σύντροφο για κάθε ταξιδιώτη που επισκέπτεται την κοιτίδα του Ολυμπισμού το φετινό καλοκαίρι. Σε μια υπερπολυτελή έκδοση προβάλλονται τα μέρη που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος, τοποθεσίες που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση και φυσικά τη διασκέδαση. Κυκλοφόρησε σήμερα το περιοδικό Επιλογές Ηλίας, το οποίο είναι μια προσπάθεια της Multi Production, έτσι ώστε να δείξει τα αξιοθέατα και τις ομορφίες του νομού μας. Κυκλοφόρησε στην Αττική, έξω από το μετρό του Συντάγματος, στην Ερμού, στο μετρό της Ομόνιας και σε, γενικότερα σε περιοχές που έχουν πολύ κίνηση αυτόν τον καιρό. Και κυκλοφόρησε και στο νομό Ηλίας μέσω της εφημερίδας Πατρίδας και σε χώρους όπως η Κουρούτα, ο Δήμος Πύργου, η Γαστούνη, δηλαδή σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νομού. Ο σκοπός αυτού του περιοδικού είναι η προβολή του νομού Ηλίας τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να ανακαλύψουμε τις ομορφιές του τόπου μας και να τις επισκεφτούμε, αλλά και άτομα εκτός Ηλίας να δουν την περιοχή μας και να έρθουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές εδώ. Γίνεται ένα αφιέρωμα σε κάθε δήμο ξεχωριστά. Έχουν πάρθει φωτογραφίες από επαγγελματίες φωτογράφους και είναι μια κίνηση η οποία γίνεται για πρώτη φορά στο νομό και ελπίζω να καθιερωθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν για να βγει αυτό το περιοδικό που έχετε σήμερα στα χέρια σας και να σας υποσχεθώ ότι του χρόνου το τεύχος 2 θα είναι ακόμα καλύτερο. Το πρώτο τεύχος των ηλιακών επιλογών διανεμήθηκε σήμερα σε επιλεγμένα σημεία της Αττικής, ανάμεσα στα οποία το Σύνταγμα, τη Γλυφάδα, την Ομόνια και το Κολωνάκι, αλλά και σε πολυσύχναστους σταθμούς του μετρό. Το ενδιαφέρον των περαστικών εξέπληξε ευχάριστα, αφού πολλοί από αυτούς θέλησαν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες τόσο για την έκδοση όσο και για την Ηλία. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός μοιράστηκε ως ένθετο και στο νομό μαζί με την εφημερίδα Πατρίς, με την αποδοχή από τους αναγνώστες να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο νομός Ηλίας είναι από τους πλέον ευλογημένους νομούς, από τις πλέον ευλογημένες περιοχές από τη φύση. Κοινός τόπος όμως είναι ότι ο νομός αυτός, η ευλογία της φύσης αυτή, είναι παραμελημένος και εγκαταλειμμένος από τους πάντες. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε τα αίτια. Δεν είναι του παρόντος να βρούμε το αιτιατό που αυτός ο νομός βρίσκεται στην κατάσταση της παρακμής και της εξαθλίωσης που βρίσκεται. Προσπάθειες ωστόσο όπως αυτή της εφημερίδας Πατρίς είναι σημαντικές, εξαιρετικά σημαντικές. Βοηθούν στο να γνωριστούμε μεταξύ μας πρωτίστως. Συμβάλλουν στο να μάθουμε τον τόπο μας. Τα συνέπεια λοιπόν, όλοι θα πρέπει να παραδειγματιστούν από την προσπάθεια της εφημερίδας Πατρίς μέσω από αυτό το ένθετο, να συμβάλλουν και αυτοί με ανάλογες δράσεις για να αναδείξουμε αυτόν τον τόπο. Πολύ ενημερωτικό, μπορώ να πω, γιατί μέσα από αυτό μπορεί ο κόσμος να μάθει για όλες τις περιοχές του νομού, τα αξιοθέατα, τα ξενοδοχεία, τα μνημεία. Μπορεί οπουδήποτε να επιλέξει μέρος να επισκεφτεί και να περάσει καλά. Είναι σημαντικό για την εφημερίδα να βγάζει αυτά τα ένθετα. Είναι και πάρα πολύ ωραίο τυπωμένο, βλέπω, σε χαρτί λουστρασών πολυτελείας. Καιρός ήταν να υπάρχει ένα έντυπο, να βλέπουμε και τι γίνεται. Έχει διάφορα θέματα εδώ μέσα. Έχει για την ιστορία του τόπου μας, έχει διαφημίσεις για τα μαγαζιά μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Χρειαζόταν. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου
πάνω απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό στους δημοσιογράφους και μετά στους εκδότες. Έτσι, γιατί ο εκδότης ναι, μεν βάζει τα χρήματα, αλλά εκείνοι που βάζουν την ψυχή είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι οι εργάτες που μπορούν να φτιάξουν αυτό το πραγματικό. Οι δημοσιογράφοι, οι στοιχειοθέτες και όλοι αυτοί. Είναι πραγματικά ένα ωραίο περιοδικό, δηλαδή αξίζει τον κόπο. Μακάρι να το αγκαλιάσει ο κόσμος. Δεν το συναντάς.